Για δεύτερη φορά μέσα σε 15 ημέρες τα καταστήματα Ανδρής έγιναν στόχος διαρρηκτών. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το γεγονός, αλλά τον τελευταίο καιρό στο Άργος έχουμε πολλά κρούσματα ληστείων. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και ευχαριστώ για το ενδιαφέρον των τηλεοπτικών μέσων και βάζω σε αντιπαραβολή το ενδιαφέρον που δείχνει ο Δήμος Άργους, αυτός ο Δήμος, έτσι όπως λειτουργεί, το επιμελητήριο, το οποίο ποτέ δεν έχει διαφερθεί για κάποιον από τους εμπόρους οι οποίοι πληρώνουν στο επιμελητήριο για να πηγαίνουν κάποιοι βόλτες. Και τρίτον, θέλω να πω για την αστυνομία, ότι η αστυνομία προσπαθεί, αλλά δεν έχει κόσμο. Α, όσο για τον Εμπορικό Σύλλογο, λόγω των διενέξεων, καταλαβαίνετε ότι γιατί να ασχοληθούνε. Περιττό να σας το πω. Αποφάσισα λοιπόν, αφού δεν μπορεί να με βοηθήσει η πολιτεία, αφού δεν μπορεί να με βοηθήσει ο Εμπορικός Σύλλογος, αφού δεν μπορεί να βοηθήσει τα μέλη του το επιμελητήριο, τα βοηθάει μόνο στην ίσπραξη, αποφάσισα λοιπόν να κάνω μόνος μου αυτά που θα μπορούσαν να με βοηθήσουν και να κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Από σήμερα λοιπόν το βράδυ έβαλα κάποιον άνθρωπο, κάποιον security, να κάθεται εδώ στον πεζόδρομο και να κοιτάει τα μαγαζιά. Θα τον πληρώνω με το μήνα τον άνθρωπο. Ένα μέτρο είναι αυτό. Το δεύτερο μέτρο, αποφάσισα να βάλω κάμερες μέσα και έξω από το μαγαζί για να ελέγχω τους χώρους. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι επιτρεπτό. Θα ήθελα κάποιος που δεν του αρέσουν οι κάμερες να μου κάνει μια μήνυση. Θα το χαρώ πάρα πολύ. Και τρίτο και τελευταίο, πρέπει να καταλάβουν οι συμπολίτες μου ότι έχουμε φτάσει στο έσχατο σημείο στο Άργος. Τουλάχιστον στο Άργος. Οι κλοπές πάνε σύννεφο. Δεν υπολογίζει κανένας κανέναν τίποτα. Όλοι κοιτάνε πώς να εισπράττουν χρήματα. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που πεινάνε. Άνθρωποι που οι οικογένειές τους δεν έχουν να φάνε. Αυτοί οι άνθρωποι αναγκάζονται και κάνουν πράγματα και όπως πάει το πράγμα, κάποιοι άνθρωποι θα πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Και τότε πια θα είναι πολύ άσχημο για όλους μας. Να πούμε το γεγονός, έτσι ξημερώματα. Το γεγονός ξημερώματα 3,5 ώρα, κάποιοι τρίτης. Άνθρωποι, τρίτης, εχθές δηλαδή το πρωί, κάποιοι άνθρωποι προσπάθησαν να ανοίξουν την πόρτα, κόψανε τους αφαλούς, όπως είχαν κάνει και στο προηγούμενο. Εγώ δω το μισό αφαλό. Δεν μπορέσαν όμως, γιατί η γλώσσα της κλειδαριάς είχε μπλοκάρει και δεν μπορούσαν να την ανοίξουν. Πήραν λοιπόν μια βαριοπούλα παιδιά, χτυπήσανε με τόσο δύναμη την πόρτα, η οποία είναι security και έγινε θρύψελα. Φαίνεται αυτά από τις φωτογραφίες που έχετε. Και μπήκανε μέσα. Κάποιος άνθρωπος δίπλα μου εδώ, ο οποίος είναι ηλικιωμένος, φοβήθηκε να βγει, άκουσε το θόρυβο, άκουσε τη φασαρία, άκουσε το συνεγερμό, φοβήθηκε όμως να βγει. Μας ενημέρωσε ότι γύρω στις 3,5 έγινε αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι πήραν αυτά που χρειαζόταν να πάρουν για να βοηθήσουν είτε τους εαυτούς είτε κάποιους άλλους και φύγανε. Η αξία των πραγμάτων. Ακόμα παιδιά δεν έχω κάνει απογραφή, αλλά είναι περίπου στο ίδιο στυλ. Δηλαδή πήραν τα ακριβότερα ρούχα, όπως βλέπετε τα Lacoste αδειάσανε. Καταβάλει μεγάλες προσπάθειες η Lacoste βέβαια να αντικαταστήσει τα εμπορεύματα, είναι λίγο δύσκολο. Εν μέρη θα τα αντικαταστήσει, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Εγώ θα πω ότι έχουμε στεναχωρηθεί όλοι πολύ, και εγώ και η γη μου. Αλλά εντάξει, έτσι είναι η ζωή, να είμαστε καλά και πάλι θα τα καταφέρουμε και πάλι θα πάμε καλά. Και δεν θα σταματήσουμε ποτέ να αγωνιζόμαστε για να κάνουμε καλύτερη την πόλη μας με καλύτερα μαγαζιά και καλύτερο το Άργος μας.